σημερινή μας κινητοποίηση, τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, οι φίλοι της, πρωτοστατούμε απέναντι στο τεράστιο έγκλημα που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Αμαζονίου, που δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως ο πνεύμονας της γης. Και με την κινητοποίηση αυτή θέλουμε να δώσουμε το στίγμα ότι το σύστημα που ζούμε, ο καπιταλισμός, μπροστά στο ανελαίτητο κυνήγι του κέρδους, δεν διστάζει να θυσιάσει και το μεγαλύτερο πνεύμονα αυτού του πλανήτη. Θέλουμε επίσης να καταδικάσουμε την αντιπεριβαντολογική πολιτική που ακολουθεί η αντιδραστική κυβέρνηση του Μπολσονάρο στη Βραζιλία, όπως και οι προηγούμενες, του Λούλα και Ρουσέφ, δίνοντας κομμάτια της Αμαζονίας, πυκνού δάσους και ζούγκλας, στη βορρά επιχειρηματικών ομήλων, για μια σειρά δραστηριότητες που τελικά καταλήγουν εις βάρος του λαού. Επίσης, θέλουμε να καταδικάσουμε μια κοκορομαχία ψεύτικη, κροκοδίλια δάκρυα επίσης ψεύτικα από μια σειρά εκπροσώπους της αστικής τάξης και των κρατών τους, όπως για παράδειγμα η αντιπαράθεση Μακρόν του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και άλλων ηγετών των G7, καθώς είναι αλήθεια πλέον και ευρέως γνωστό ότι η ευρύτερη περιοχή του Αμαζονίου έχει μετατραπεί πραγματικά σε σημείο βοράς για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα από τις ίδιες τους τις χώρες. Από αυτή την άποψη, εμείς λέμε ότι η κομμουνιστική νεολαία το επόμενο διάστημα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές θα πρωτοστατήσει ώστε ο αγώνας για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος να γίνει ουσιαστική πτυχή της καθημερινής πάλης για τις ζωές μας. Και επίσης να σημειώσουμε, όπως βάζει και η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ότι ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αγώνας ταυτισμένος με την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας που ζούμε, τον καπιταλισμό.